Καλημερίζω την κυρία Χρυσή Μπομποδάκη, η οποία είναι η συντονίστρια στο Χαμόγελο του Παιδιού εδώ στην Κρήτη. Γιατί έχουμε δύο προληπτικές δράσεις με την κινητή μονάδα του Χαμόγελου. Η μία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στα Νόγια και η δεύτερη η οποία θα διαρκέσει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή εκεί προς την περιοχή της Χερσονήσου, Μοχός, Επισκοπή και Άνω Χερσόνησος. Αλλά αναλυτικά θα σας τα πει η κυρία Μπομποδάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι μια ακόμα δράση του Χαμόγελου του Παιδιού στην Κρήτη, γιατί φέτος έχουν γίνει αρκετές προληπτικές δράσεις με δωρεάν εξετάσεις στα παιδιά. Οπότε συνεχίζουμε με αιτήματα που έχουμε πολλές φορές από τους Δήμους με σκοπό να καλύψουμε συγκεκριμένες ανάγκες των παιδιών της περιοχής. Στόχος μας είναι να πηγαίνουμε σε απομακρυσμένες περιοχές που πολλές φορές δεν υπάρχει τόση άμεση δυνατότητα να έχουν πρόσβαση τα παιδιά και οι γονείς στην υγεία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε και άλλα αιτήματα ή άλλες ανάγκες σε άλλες πιο κοντινές περιοχές. Θα σας ακούσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και θα σας μαλώσει. Θα λέει πιπέρι. Πιπέρι. Λοιπόν, οπότε το Χαμόγελο του Παιδιού σε συνεργασία με το Δήμο Ανογείων και φυσικά την Περιφέρεια Κρήτης, τον Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου, έχει ξεκινήσει στο Δήμο Ανογείων από χθες, Δευτέρα, μέχρι και 11 Μαΐου. Θα βρίσκεται στο Δήμο Ανογείων. Συγκεκριμένα, χθες ήμασταν στο Γυμνάσιο Ανογείων. Σήμερα και αύριο θα είμαστε στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ανογείων και την 5η, 11 Μαΐου, θα είμαστε στο Λύκειο Ανογείων από τις 9 έως τις 3 να εξετάσουμε με ορθοπαιδικό ιατρό, και μπορώ να πω ότι είναι πρώτη φορά γίνεται τέτοιο αίτημα εδώ στην Κρήτη, με ορθοπαιδικό ιατρό τα παιδιά της περιοχής. Τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα γενικότερα όλα τα παιδιά που επιθυμούν τα ίδια με τη συνένεση της οικογένειας να εξεταστούν για τέτοιου είδους προβλήματα ορθοπαιδικά. Ακριβώς, εμείς ούτως ή άλλως. Τι ακριβώς, τι από όλα αυτά. Δίνουμε ένα έντυπο μέσω του σχολείου στους γονείς και με τη συγκατάθεσή τους εξετάζονται όλα τα παιδιά. Βλέπουμε όλα τα παιδιά. Συνήθως όλοι οι γονείς επιθυμούν να εξεταστεί το παιδί τους. Δεν έχουμε κάποια, ας πούμε, άρνηση να το πω, οπότε βλέπουμε όλα τα παιδιά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή στο Δήμο Χερσονήσου. Την Παρασκευή θα βρεθούμε στο Κυρία Μπομποδάκη, μισό λεπτό. Τα παιδιά εξετάζονται με γιατρό ο οποίος λέτε είναι ορθοπαιδικός, είναι συνεργάτης με το Χαμόγελο του παιδιού, γιατί φαντάζομαι ότι είναι δωρεάν όλη αυτή η εξέταση, έτσι? Φυσικά είναι δωρεάν, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Είναι θελοντής γιατρός του Ιατρικού Συλλόγου. Είναι σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου, εθελοντές ιατροί οι οποίοι θέλουν να υποστηρίξουν τη δράση και να βοηθήσουν, εξυπηρετούν το συγκεκριμένο αίτημα του οργανισμού μας. Και έτσι υποστηρίζουν τη δράση, εννοείται φιλοκερδώς. Μάλιστα. Είναι καλό το ότι εξειδικεύεται και πάει και σε κάτι παραπάνω, διότι και για τη σωματική υγεία των παιδιών προσπαθείτε και γενικότερα για τα προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί προσπαθείτε και για ψυχολογικά, ψυχιατρικά περιστατικά προσπαθείτε. Ο ορθοπαιδικός αυτή τη φορά είναι μια καλή εξέλιξη, γιατί εξετάζονται πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς, όπως είπατε, πρόσφατα είχαμε δει και στο Δημοχανείο και Μωριλά και Οδοντίατρο και με τον Ιπποκράτη, είδαμε και με τον καρδιολόγο και έχουμε όλες τις ειδικότητες, αλλά πρώτη φορά υπήρξε τέτοιο αίτημα και φυσικά ανταποκριθήκαμε και ο Ιατρικός Σύλλογος φυσικά. Το αίτημα ήρθε από το Δήμο, δηλαδή τα αιτήματα έρχονται, ναι, από τις Δημοτικές Αρχές, κυρία Μπομποδάκη.
έρχονται από τις δημοτικές αρχές ή από τα σχολεία, ναι. Ή όταν εμείς βλέπουμε μέσω και των ψυχολόγων που επισκέπτονται τα σχολεία ανάγκες που μπορεί να προκύπτουν, κάνουμε και εμείς έτοιμα σε κάποια περίπτωση. Το λέω έτσι και το ρωτάω για να γνωρίζουν και εκείνοι που ακούνε και οι οποίοι διεκδικούν ψήφους αυτή την περίοδο, είναι και γιατροί και όχι μόνο, ποιες είναι οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, γιατί όταν μιλάμε για υγεία δεν κάνει να μιλάμε μόνο για ένα κέντρο υγείας που μπορεί να έχει ένα γιατρό, ή θα πάμε σε εκείνη την εγκύκλιο που την πήρε πίσω η κυρία Γκάγκα. Τώρα κάνω μια παρένθεση, αλλά δεν σας πειράζει, κυρία Μπομποδάκη, θα συνεχίσετε. Καθόλου. Που έλεγε ότι, ξέρετε, στον τομέα μέσα όλοι οι γιατροί να κοιτάζουν όλους τους ασθενείς, όλες τις παθήσεις, από όλες τις ειδικότητες. Δηλαδή μπορεί να πήγαινε ένας γαστρεντερολόγος, ας πούμε, να δει ένα ορθοπαιδικό περιστατικό, για να κάνουμε οικονομία, γιατί θέλουμε να καλύψουμε τις θέσεις τις οποίες δεν υπάρχουν. Και όλα αυτά, επειδή πονάνε και πειράζουν και ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στα κέντρα υγείας, το λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι, δεν ξυπνάνε όλοι μία μέρα και να πούνε ότι, ξέρετε, σήμερα εγώ θα επιτεθώ σε ένα σύστημα υγείας, σήμερα έχω προβλήματα με ένα κέντρο υγείας, σήμερα έχω προβλήματα με ένα γιατρό, ή θέλω απλά να γκρινιάξω. Απλά για να τα ακούνε και να καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο αυτή την ώρα. Παρασκευή λοιπόν, Σαββάτου Κυριακή, είπατε ότι θα είσαστε σε Μοχώ, Επισκοπή και Άνω Χερσόνησο. Εδώ τι περιλαμβάνει η εξέταση? Καταρχάς να πω ότι δεν κάνουμε οικονομία στην υγεία και στην παιδεία. Δεν πρέπει να κάνουμε οικονομία σε αυτά τα πολύ σημαντικά. Και ως συντονίστρια το λέτε, φαντάζομαι, και ως μάνα. Ακριβώς, ακριβώς. Ωστόσο, είμαστε εδώ, προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα στην κοινωνία. Οπότε, συνεχίζουμε Παρασκευή, όπως είπατε, μέχρι και Κυριακή. Παρασκευή συγκεκριμένα θα είμαστε στο νηπιαγωγείο της Άνω Χερσονήσου από τις 9 έως τις 1.30 το μεσημέρι. Το Σάββατο στο Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής, πάλι στη Χερσόνησο, από τις 10 έως τις 3, και την Κυριακή στην κεντρική πλατεία του Μοχού από τις 10 έως τις 2. Περιμένουμε τους γονείς μαζί με τα παιδιά, ώστε εδώ να εξεταστούν τα παιδιά με παιδίατρο. Σε αυτό το Δήμο θα έχουμε παιδίατρο. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και για πιο μικρές ηλικίες ούτως ή άλλως, έτσι όπως το καταλαβαίνω και το λέτε και το εκφράζετε και εσείς. Λοιπόν, κυρία Μπομποδάκη, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να γνωρίζει ο κόσμος, να γνωρίζουν οι γονείς. Πάντα γίνεται κάποιο αίτημα πριν κλείσει κάποιο ραντεβού? Όταν είναι μέσω των σχολείων, είναι τη διαδικασία αυτή την αναλαμβάνει το σχολείο με τα παιδιά και τους κηδεμόνες. Ωστόσο, να πούμε και για τις δύο περιοχές, αν κάποιο παιδάκι δεν πάει στο σχολείο και εννοείται μπορεί να έρθει και να εξεταστεί, αλλά στην περίπτωση του Δήμου Ανογείων μπορεί να καλέσει στο 28340031484 και στο Δήμο Χερσονήσου μπορούν να καλέσουν στο 28134044682. Τι είναι αυτά τα τηλέφωνα των Δήμων? Είναι των Δήμων και μπορούν να κλείσουν ραντεβού και ραντεβού και να εξυπηρετηθούν φυσικά από τη διοικητική μονάδα και το γιατρό μας. Ακόμα πιο χρήσιμη η τελευταία πληροφορία. Μπορούν να απευθυνθούν λοιπόν οι γονείς των παιδιών που δεν πηγαίνουν στο σχολείο με τους δύο Δήμους και Ανογείων και Χερσονήσου, έτσι ώστε να κλείσουν ένα ραντεβού για να εξεταστούν από τους γιατρούς και για όλα αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Μπομποδάκη. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Εμείς πάντα, να είστε καλά.